Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Κλιμακώνεται ο εμπορικός πόλεμος μετά την απόφαση του Donald Trump να επιβάλλει δασμούς στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μεξικό αλλά και τον Καναδά. Περισσότερο θα μας πει η Μαρίνα Φούντα. Μαρίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα. Πράγματι ο εμπορικός πόλεμος είναι πλέον γεγονός. Ρίχνει βαριά τη σκιά του πάνω από την παγκόσμια οικονομία. Καθώς από τις 7 το πρωί της Παρασκευής ώρα Ελλάδος έχουν τεθεί σε ισχύ η επιβολή δασμών 25% στις εισαγωγές χάλιβα και 10% στις εισαγωγές αλουμινίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Καναδά και το Μεξικό. Περίπου 1,5-2 μήνες μετά το ξέσπασμα εμπορικού πολέμου μιας εμπορικής διένεξης ανάμεσα στην Αμερική και στην Κίνα, στις δύο ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη. Στο χώρο του εμπορικού πολέμου μπαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Καναδάς και το Μεξικό. Με τις συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία να θεωρούνται μεν απρόβλεπτες, αλλά χωρίς να μπορεί ακόμα να πει με βεβαιότητα τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε μια διαδικασία αντίπινων, αντίμετρων και κυρώσεων από όλες τις πλευρές. Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδάς και Μεξικό έσπευσαν να ανακοινώσουν μια σειρά αντίμετρων απέναντι στους δασμούς που επέβαλε η Ουάσιγκτον την Πέμπτη σε μια σειρά προϊόντων. Το κόστος για την παγκόσμια οικονομία είναι μεγάλο, ακόμα και αν δεν μπορούμε ακόμα να μιλήσουμε με ποσά, το κόστος σίγουρα θα είναι μεγάλο. Μια ευρεία εμπορική διένεξη με παγκόσμιες διαστάσεις δεν μπορεί να μην επηρεάσει ούτε την παγκόσμια οικονομία, ούτε την ομαλή λειτουργία του διεθνούς εμπορίου. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι οι αγορές είναι ακόμα λίγο μουδιασμένες, γιατί δεν έχουν αντιληφθεί και δεν έχουν ποσοτικοποιήσει αυτό ακριβώς τη ζημιά που θα προκληθεί και θα γίνει εν καιρό γνωστή. Να σημειώσουμε επίσης ότι αυτές τις ώρες ο εμπορικός πόλεμος κηρύχθηκε την ώρα που συνεδριάζουν στο Βανκούβερ του Καναδά οι Υπουργοί Οικονομικών των 7 ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, με την G7 να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τα όσα εκτυλίσσονται στην παγκόσμια οικονομία και στο διεθνές εμπόριο. Ενδεικτική μάλλον των ανησυχιών ήταν η δήλωση της Γενικής Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία έσπευσε από το Βανκούβερ να προειδοποιήσει ότι έχει ξεφύγει η ομαλή λειτουργία του πλανήτη, έχει αρχίσει και κλονίζεται η εμπιστοσύνη και ότι ένας εμπορικός πόλεμος, το πρώτο και βασικό θύμα ενός εμπορικού πολέμου θα είναι οι φτωχοί. Γιατί οι φτωχοί είναι αυτοί που λαμβάνουν, αγοράζουν, αποκτούν καταναλωτικά αγαθά σε χαμηλότερες τιμές. Ούτως ή άλλως η άμεση αντίδραση, η άμεση συνέπεια ενός εμπορικού πολέμου είναι η εκτόξευση του κόστους των καταναλωτικών αγαθών. Οι φτωχοί θα πληρώσουν το μάρμαρο, θα μπορούσαμε να πούμε. Και μένει να φανεί στην πορεία μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτός ο εμπορικός πόλεμος.